επόμενος σταθμός η Σφάκα Σιτίας, ένα χωριό με βαθιά παράδοση και ιστορία. Ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, η Σφάκα βρίσκεται στην Εθνική Οδό Σιτίας Αγίου Νικολάου. Πάνω χωριό, κάτω χωριό, ένα χωριό λογάτε. Μαμένα η αγάπη μου στον ταερέκι μου. Η εικόνα της από μακριά εντυπωσιάζει, σαν ένας γλάρος που έχει ανοίξει τα φτερά του και ετοιμάζεται να πετάξει. Στην πλατεία του χωριού δεσπόζει το μνημείο των πεσόντων της γερμανικής κατοχής. Νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία μαζεύονται κάθε βράδυ στα καφενεία του χωριού και στείνουν ένα μεγάλο γλέντι με μουσική, χορό, ντόπιο καλό φαγητό, κρασί και ρακί. Η βρύση αυτή είναι πάρα πολύ παλιά από τους Ενετούς. Εδώ πρώτα όλοι οι Σφακιανοί, οι Σφακιανές έπαιρναν το νερό για να πίνουν βασικά, γιατί δεν είχαν νερό και κουβαλούσαν με τα σταμιά από εδώ για να το ανεβάσουν στη Σφάκα. Επίσης είχαν και ένα διανομέα τον οποίο ερχόταν με τα σταμιά και με το γάιδαρο για να ανεβάσει το νερό στα χωριά για να κάνει διανομή νερό. Κάτι και εδώ ασχολούνται με τη γεωργία, αλλά έχουμε και τα ενοικιαζόμενα κάτω, έχουμε το ξενοδοχεία στο Μόχλος, τα ενοικιαζόμενα, τα οποία εργάζονται πάρα πολλά παιδιά, νέα παιδιά και δεν υπάρχει ανεργία στο χωριό μας. Το χωριό παλιά ήταν πράγματι τώρα ωραία. Και τα γλέντια και όπου τσινάνε. Κάθε μέρα ζορίζομαι, εγώ ειδικά ζορίζομαι κάθε μέρα. Γιατί κάνω πολλές γεωργικές δουλειές και δεν πρέπει να τις κάνω πιο. Ξέχομαι εδώ και τους κήπους μας, το λάδι μας, είναι διαφορετικά, όπως δεν είναι όπως στην Αθήνα. Αλλά και πάλι ζωριζόμαστε. Πολλοί νέοι στηρίζουν τον τόπο τους και ζουν εκεί, ενώ κάποιοι έχουν επιστρέψει από την Αθήνα θέλοντας να βρουν καταφύγιο στη Σφάκα. Μεγάλωσα στην Αθήνα, ερχόμουν καλοκαίρια, χειμώνα και τα λοιπά εδώ για διακοπές, να γνωριμίες και έτσι. Και αφού τελείωσα τις σπουδές μου και το στρατιωτικό, ήταν η στιγμή να δω τι θα κάνουμε. Τι σπούδασες? Σπούδασα μηχανολόγος στην ΑΣΠΕΤΕ και εκπαιδευτικός μηχανολογίας και μηχανολόγος μηχανικός. Με σκοπό δηλαδή να πάω για να διδάξω σε σχολεία, ΤΕΗ κτλ. Αλλά όπως τότε, δηλαδή αυτό τελείωσα το 2009, 10ο στρατό, αλλά από εκεί και μετά ήδη τα πράγματα δεν μου αρέσανε όπως πηγαίναμε και τελικά δηλαδή αποδείχτηκε και ότι χειροτερέψανε, να το πούμε έτσι. Οπότε ήταν μια λύση να έρθω στο χωριό, να ασχοληθώ με τα αγροτικά και γενικά να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι το είδα εγώ δηλαδή. Καντάδες κάναμε, ήρθαμε το χωριό μετά από το γλέντι το πρωί. Ήρθαμε όλο το χωριό. Με τα βιολιά. Ποιος το λένε αυτό? Είσαι παρέα, όχι, με τα φεύγα από το πλέρι και πήγαμε τα... Ήρθαμε το χωριό. Και πάνω χωριό και κάτω χωριό.